Στο Πάτερ ημών τα λέει όλα, ξέρετε. Τι λέει προηγουμένως. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον. Ο επιούσιος είναι ο σημερινός. Ελέγα τον αυριανό. Που ανέβηκαν τώρα τα καύσιμα και οι τιμές και όλοι τρέχουμε να πάρουμε μακαρόνια να φυλάξουμε, γιατί έρχεται και έρχεται πράγματι ο μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος. Σου λέει, έχει ο Θεός. Έτσι. Βέβαια και η φροντίδα δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά με την προοπτική να φυλάξω για να δώσω. Όχι για να φάω εγώ και τα παιδιά μου μόνο. Έτσι να γίνει. Αν δεν είναι έτσι, καλύτερα να σκουρικιάσουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό μέσα από τους βίους των Αγίων σιγά 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 και εμείς να αποκτήσουμε αυτήν τη διάθεση. Γεννηθεί το θέλημά σου. Μια από τις πιο σημαντικές προσευχές που βγαίνει μέσα από το Πάτερ ημών είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, φανέρωσε το θέλημά σου στη ζωή μου». Έτσι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φανέρωσε το θέλημά σου στη ζωή μου». Με παίρνουν τώρα τηλέφωνο πολλοί από την Αυστραλία. Τους έχουν κάνει δικτατορία, ναι. Με παίρνουν και κατσιώτες που είναι εκεί μετανάστες, μπράβο. Όταν τους πω, έχουν απλότητα αυτοί οι άνθρωποι, τους συγχαίρω με την καρδιά μου, και πίστη, πολύ πίστη. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τους λέω, ό,τι και να σας κάνουν και καταναγκασμούς, εσείς να λέτε, θα κρατήσω την ορθόδοξη μου πίστη, το ορθόδοξο μου ήθος και γεννηθεί το θέλημά σου. Χριστέ μου, φανέρωσε το θέλημά σου εις τη ζωή μου. Έτσι και εμείς να πορευτούμε. Έτσι επορεύτηκε και ο Άγιος Αρτέμων. Και όχι έφτασε τα 100 χρόνια, έφτασε να είναι μέσα στην αιώνια ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.